Κύριε Ποταμίτη, να πω ότι η σημερινή ενημέρωση από πλευράς του Υπουργού Άμυνας, του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και των υπολείπων αξιωματικών του ΓΕΦ είναι η έναρξη, μπορώ να πω, της ενημέρωσης την οποία θα τύχει η Επιτροπή Άμυνας. Έχω πει και στις δηλώσεις που έκανα εκεί στο Υπουργείο Άμυνας ότι αυτή η ενημέρωση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας στη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτή τη στιγμή και αυτό θα γίνει μάλιστα μετά και από την ενημέρωση την οποία θα τύχει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη από τον Υπουργό Άμυνας. Καταλαβαίνετε ότι η σημερινή ενημέρωση ήταν μια ενημέρωση η οποία περίπου η Επιτροπή έγινε κοινωνός των επικεφαλίδων και κάπως κάποιων λεπτομεριών σε σχέση με τις προθέσεις τις οποίες έχει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και η Πολιτεία, το Υπουργείο Άμυνας, για αναδιάρθρωση και εξυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς. Πάνω απ' όλα για μας, κύριε Ποταμίτη, αυτή η πρόθεση δεν θα πρέπει να μην λαμβάνει υπόψη του αξιόμαχων και την επιχειρησιακή κατάσταση της Εθνικής Φρουράς. Δυστυχώς είμαστε μια χώρα υποκατοχή. Γι' αυτόν τον λόγο οποιαδήποτε κίνηση γίνεται και οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται θα πρέπει πολύ σοβαρά υπόψη να λαμβάνει αυτό το πράγμα. Εμείς έχετε πιστεί ότι υπάρχει κάτι ορατό μπροστά μας, κύριε Βαρνάβα, ή είναι η ίδια συζήτηση η οποία επανέρχεται ανά πάρτιση στο χρονικό διάστημα? Θα πω το εξής, κύριε Ποταμίτη, και θα επισέλθω ακόμη και στο θέμα της στρατιωτικής θητείας. Και έχουμε και τα τηλέφωνα ανοιχτά, παρακαλώ. Ναι. Να πω ότι από την πρώτη κιόλας στιγμή, παρόλο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο προεκλογικό του πρόγραμμα είχε μέσα ξεκάθαρα την δήλωση ότι θα προχωρούσε στην μείωση της στρατιωτικής θητείας, αντιλαμβάνεστε, κύριε Ποταμίτη, ότι και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι θα πρέπει, για να μπορούμε να εξαγγείλουμε αυτόν το μέτρο, να έχουμε κάτι χειροπιαστό. Να πω ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο του ότι κατά διαστήματα βγαίνει στο φως της δημοσιότητας αυτή η είδηση και ότι δημιουργούνται προσδοκίες προς τους γονείς, προς τα παιδιά, δυστυχώς αυτή τη στιγμή μιλάμε ακόμη για κάτι το οποίο, για να μπορεί να εφαρμοστεί, υπάρχουν χίλιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, αυτό που είπε σήμερα ο Υπουργός, είναι ξεκάθαρο. Ότι για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα και μάλιστα κλιμακωτά, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αρχίσει η υλοποίηση της αναδιάρθρωσης και του εξυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς. Που αυτόν, κύριε Ποταμίτη, απαιτεί σίγουρα και κόστος, απαιτεί και μεγάλες αλλαγές, όπως είπε και ο Αρχηγός, απαιτεί και αρχιτό χρόνο. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δημιουργούμε προσδοκίες σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους γονιούς, ότι αμέσως την επόμενη μέρα, είτε στην επόμενη κατάταξη, θα υπάρξει μείωση στρατιωτικής θητείας. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνα άτομα. Και εγώ λέω ότι ο εξής. Λέμε, ναι, είναι μεγάλη στρατιωτική θητεία. Κανένας δεν διαφωνεί. Τέθηκε θέμα προσλήψεων, κύριε Βαρνάβα. Τέθηκε θέμα αναβάθμισης οπλικών συστημάτων. Ναι. Όλα αυτά και αγορά Επιτροπή Άμυνας σήμερα δεν γνωρίζουμε ούτε το κόστος, ούτε τους αριθμούς. Δεν μας έχει λεχθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο Υπουργός προτιμά να ενημερώσει πρώτα το Υπουργικό Συμβούλιο και την Πέμπτη που θα είναι στην Επιτροπή Άμυνας με πολύ πιο λεπτομερές τρόπο να ενημερώσει παράλληλα και την Επιτροπή Άμυνας. Δηλαδή σήμερα είπα ότι ήταν η πρώτη συζήτηση που έγινε όπου εμείς ενημερωθήκαμε για τις επικεφαλίδες περίπου. Μάλιστα. Αλλά στην ουσία δεν μπήκαμε, που για μας η ουσία είναι σίγουρα και το χρονικό διάστημα, είναι το τι θα γίνει στην πραγματικότητα, ποιο είναι το κόστος, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε και να μειώσουμε την στρατιωτική θητεία. Και παραλαμβάνω, κανείς μας δεν είναι εναντίον. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι με την μείωση της στρατιωτικής θητείας να διασφαλίζεται το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς και η επιχειρησιακή της κατάσταση. Και αυτό δεν το λέω εγώ, κύριε Ποταμίτη, το είπε και ο Υπουργός, το είπε και ο Αρχηγός, ότι εάν δεν εφαρμοστεί έστω και ένα πράγμα από αυτόν το οποίο εξυπακούει η αναδιάρθρωση ή ανασυγκρότηση,
σημαίνει ότι πλέον δεν ισχύει αυτή η μελέτη η οποία έχει γίνει σήμερα. Κύριε Βαρνάβα, η εκτίμησή σας, και κλείνω με αυτό και σας αποδεσμεύω και ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν έχω πρόβλημα, μπορώ να μείνω ακόμα μερικά λεπτά. Αν είναι εντάξει, κύριος, εάν θα γίνει αυτή η μείωση το ενωρίτερον, πότε το βλέπετε? Δεν θέλω να πω τίποτα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Από τη στιγμή την οποία μας λέει σήμερα ο Αρχηγός και ο Υπουργός ότι για να προχωρήσουν στη μείωση της στρατηγικής θητείας εξυπακούεται η πρόσληψη προσωπικού, εξυπακούεται η αναδιάρθρωση και ο εξυγχρονισμός πρώτα απ' όλα της Εθνικής Φρουράς. Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, από αυτά που ακούσαμε σήμερα, περίπου θα έρθουν τα πάνω κάτω στην Εθνική Φρουρά. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα, το να βγω εγώ και να λέω σήμερα ότι ξέρετε θα γίνει το 15, το 16, το 17, δεν είναι ούτε σοβαρό, αλλά ούτε και αντικειμενικό. Και πρώτα απ' όλα, κύριε Ποταμίτη, σήμερα συζητάμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε καν. Αν αύριο την Τετάρτη στη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου το Υπουργείο Οικονομικών θα συμφωνήσει με τα ποσά τα οποία θα ακούσει. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε. Εσείς ακούσατε ποσά εκεί? Όχι, όχι, δεν έχουμε ακούσει ποσά. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, βλέποντας απλά τους τίτλους και ποια είναι η πρόθεση, εμείς από μόνοι μας θεωρούμε ότι αυτό εξυπακούει και μεγάλο χρηματικό κόστος.